χρόνια στα ποτάκια πρώτα πρώτα. Θα ζήσουμε μια νέα εμπειρία της χαρά της μάθησης. Να χαιρετήσω επίσης τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι το στήριγμα του σχολείου με το παράδειγμά τους και με την προσφορά τους και τους γονείς που είναι σήμερα μαζί μας. Η φετινή χρονιά μπορεί να είναι, και αυτό επιδιώξαμε ως Υπουργείο, μια μέρα χαράς για όλα τα σχολεία. Να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία χωρίς προβλήματα, με όλους τους εκπαιδευτικούς και με τα βιβλία τους από την πρώτη μέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το δημόσιο σχολείο, όπως είναι εδώ, το σχολείο το δικό σας, πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, να μην κάνει διακρίσεις, ακόμη και με τις παραλήψεις του. Φέτος, σε όλη την Ελλάδα, αναβαθμίζουμε το ολοήμερο σχολείο. Δεν υπάρχουν προνομιούχα και μη προνομιούχα παιδιά. Όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, στα δημοτικά σχολεία, θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, με νέα μαθήματα, πλούσιο, και ταυτοχρόνως τη δυνατότητα όσα θέλουν παιδιά να μένουν μετά το πέρας των μαθημάτων στο ολοήμερο σχολείο. Αυτό είναι μια έμπρακτη κίνηση ισότητας, εκπαιδευτικής ισότητας. Και ταυτοχρόνως ο εμπλουτισμός του σχολείου με νέα μαθήματα είναι μια έμπρακτη κίνηση ποιότητας. Τέτοιο σχολείο θέλουμε όλοι. Τέτοιο ποθούν και οι δάσκαλοι και οι γονείς. Ένα σχολείο ισότητας και ποιότητας. Και επιτρέψτε μου, παίρνοντας αφορμή από την σημερινή συνάντησή μας, να πω ότι το σχολείο της ποιότητας και της ισότητας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά όλα, χωρίς διακρίσεις. Διακρίσεις καταγωγής, διακρίσεις θρησκείας, διακρίσεις φύλου. Το σχολείο της ποιότητας και της ισότητας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη. Από την πλευρά μας και από την πλευρά του πιστεύω, είναι μια συμβολική κίνηση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, να έχει δραστηριότητες πλούσιες, εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές, που μπορούν να γίνουν μόνο με τη συνέργεια του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ήδη στο Δήμο της Αθήνας έχουμε περιπτώσεις ανοιχτών σχολείων. Αυτό σχεδιάζουμε λοιπόν. Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, ανοιχτό στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Φίλη.